και οι περισσότερες αποσκοπούσαν να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ όμως, έτσι λέτε, λοιπόν, κύριε Βαρνάβα. Τώρα. Εδώ όμως, κύριε Βαρνάβα μου, έχουμε. Έτσι λέω. Dealer των ιδιωτικών συμφερόντων ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Πώς το λέτε αυτό, dealer. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Dealer ήταν. Dealer ήταν των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή κατέστρεψε κυριολεκτικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Το κατέστρεψε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και θέλει να αποδιγετήσει και τον υπηρεσιακό υπουργό υγείας αυτές τις 15-20 μέρες που μένουν να συνεχίσουν να γίνονται τα ίδια καμώματα που γινόταν επί υπουργείας του κυρίου Λοβέρδου. Είναι απίθυμενο το θράσος του κυρίου Λοβέρδου. Όταν λέτε καμώματα, τι εννοείτε, κύριε Βαρνάβα? Μπορώ να το δω, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τελευταία στιγμή, γιατί εγώ ως πολίτης, να σας πω, γιατρέ μου, συγγνώμη λίγο, γιατί εγώ ως πολίτης αντιμετωπίζω μια κατάσταση. Λέω δηλαδή, εγώ ο πολίτης πληρώνω τις εισφορές μου στο ταμείο μου. Ταυτόχρονα ξέρω ότι υπάρχει μια τεράστια ανεργία στη χώρα που μειώνει τα έσοδα των ταμείων. Επομένως, εκ των πραγμάτων, χρεωμένα ταμεία δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Ή πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, τη συντάξη, αλλά προφανώς δεν πληρώνουν τις εισφορές και τα χρήματα, τα αναγκαία για το χώρο της περίθαλψης, της υγείας. Και επομένως και ο ΠΗ δεν έχει λεφτά από πού να τα βρει. Κονδύλια το κράτος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει. Και ταυτόχρονα ακούω από τους πολίτες. Έχει, κύριε Ελληνίτσι. Λέω, γι' αυτό τα θέτω όλα. Λέω ως πολίτης. Βεβαίως. Μισό λεπτό. 330 εκατομμύρια ευρώ τα βρήκε ο κύριος Παπαδήμος και τα έδωσε στους τοκογλύφους. Λοιπόν. Δεν μπορούσε να τα δώσει στο δημόσιο σύστημα υγείας να μην πεθαίνουν σαν τα ποντίκια οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι θέμα προτεραιότητων, λέτε εσείς. Ακριβώς. Και δεν είναι μια πραγματική έλλειψη ποσών. Διότι εδώ από διάφορες πλευρές έρχεται και το PSI που είπατε ισχύει απολύτως σε σχέση με τα νοσοκομεία, έτσι και τα αποθεματικά τους. Υπάρχει η κατάσταση που υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εργασιακές σχέσεις που και αυτά συστροφοδοτούν. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα ταμιακό στη χώρα, ολοφάνερο. Άλλο τι κάνουμε με τους πόρους που έχουμε. Αυτό πώς το απαντάς? Πώς το απαντάς για να μην καταρρεύσει το σύστημα πλήρως υγείας, εννοώ. Πώς το απαντάς? Έχοντας σαν δεδομένο, λέω να δεχτούμε, εγώ λέω να δεχτούμε ότι υπήρχε, όχι γιατί να το δεχτούμε εμείς μόνο, υπήρχε και η κατάσταση του πάρτι που λέγαμε στον χώρο της υγείας. Με τους προμηθευτές, με γιατρούς που συμμετείχαν, με το φάρμακο που συμμετείχε κτλ. Κτλ. Ότι υπήρχε αυτό. Όμως παρά το ότι όποιες περικοπές έγιναν, εδώ έχουμε την κατάρρευση. Πώς απαντάς αυτή την κατάρρευση? Απαντάς με ενίσχυση με ό,τι πόρους έχεις. Αν βάλεις ως προτεραιότητά σου ότι από το υστέρημά μου θα ενισχύσω το σύστημα υγείας, θα το κάνεις. Έστω ό,τι έχεις. Αν όμως πεις ότι η προτεραιότητά μου είναι να πληρώσω τους τοκογλύφους πρώτα, να τους δώσω 430 εκατομμύρια για να αποπληρώσω το ομόλογο στους γήπες και το σύστημα υγείας άστο να ψοφήσει, τότε είναι η προτεραιότητά σου να οδηγήσει τους πολίτες εδώ που τους οδηγείς. Δεν λέω εγώ ότι υπάρχουν χρήματα. Δεν λέω ότι δεν έγινε πάρτι. Δεν ήταν όμως το πάρτι. Κύριε Βαρνάβα, ένα λεπτό, θέλει να παρέμβει ο κύριος Λοβέρδος για αυτά που είπατε πριν. Το πάρτι. Για την καταγγελία που είπατε, θέλει να παρέμβει ο κύριος Λοβέρδος. Ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, ελάτε. Να παρέμβει. Ναι, με έκπληξή μου άκουσα τον πρόεδρο των Ομοσπονδιακών Γιατρών να με αποκαλεί με τον χειρότερο για ένα πολιτικό τρόπο. Σας χαρακτήρισε dealer συμφερόντων. Το εννοώ και σας το έχω ξαναπεί θέλω και στην Βουλή. Θέλω να του θυμίσω ότι έχω κάνει έναν αγώνα 2 χρόνια με επιτυχία να περικόψω 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να διαλύσετε το σύστημα. Κάνατε αγώνα και το πετύχατε. Και έχω όλο αυτό το χρονιακό διάστημα. Σας παρακαλώ να μιλήσω, ή δάρος κλείνω την αφή. Όχι, παρακαλώ, κλείνω, κύριε Υπουργέ. Κύριε Βαρνάβα, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει γιατί κάνω μια καταγγελία. Από πάνω μου. Εγώ δεν είμαι ούτε σε βίντεο. Ελάτε, με ελάτε. Βρίζει όταν είμαι απόν. Είμαι άνανδρος και θέλω να το απαντήσω. Ελάτε. Ή θα με αφήσετε να μιλήσω. Δεν είμαι άνανδρος. Είμαι, κύριε, καθόσασταν στο στούντιο. Αύριο το πρωί θα είμαι και στο στούντιο, θα του τα πω και από κοντά αν τον έχετε εκεί. Παρέα θα είστε. Κύριο, ελάτε. Δεύτερον, ναι. Έχω κάνει λοιπόν έναν αγώνα που δεν νομιμοποιεί κανέναν να λέει το α, το β, το γ. Σήμερα δε κατήγγειλα ως γενεσιουργό αιτία του προβλήματος των φαρμάκων για τους καρκινοπαθείς 2 τουλάχιστον που ενημερώθηκα, ιδιωτικές κλινικές, 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια που ασκούν την πάρα πολύ κακή πρακτική που αν ήμουν εγώ εκεί δεν θα το είχαν διανοηθεί. Να λένε στον ασθενή τους, πήγαινε από ένα δημόσιο νοσοκομείο, πάρ' τα ακριβό φάρμακο και έλα εδώ να σου κάνω εγώ τη θεραπεία. Δεν νομιμοποιείται ο κύριος αυτός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει με μπλούζα εκεί και σας κάνει το γιατρό. Δεν νομιμοποιείται. Δεν τους κάνω και να το γιατρό, είμαι γιατρός, κύριε Λοβέρδο. Εσείς κάνατε τον υπουργό τόσο καιρό. Ότι τη λύση που κάθε άνθρωπος έχει
Να του κάνει δηλαδή μήνυση για αυτά που λέει. Εγώ ως πολιτικός δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, γιατί δεσμεύομαι από το γεγονός ότι δεν μπορεί αυτός να μου κάνει μήνυση. Η ισότητα των όπλων επιβάλλει μια συμπεριφορά η οποία υποστηρίζει με όλους τους τρόπους τη δυνατότητα του καθενός να εκφράζεται. Αλλά έκφραση δεν είναι να με λέει αυτό που με λέει. Αφήστε τα δικολογίστικα, κύριε Λοδέργο. Κάντε τη μήνυση αν θέλετε. Του εγώ σας αποκαλώ dealer των ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι ο άνθρωπος. Να μου κάνετε τη μήνυση αν θέλετε. Επί όλα τα χρόνια την απόλυτη σπατάλη στα νοσοκομεία. Αυτός. Αυτός που τον βλέπετε εκεί. Πρώτον. Δεύτερον. Κάνουμε μια προσπάθεια η προεκλογική περίοδος να μην περάσει μέσα από τα θέματα της υγείας των ανθρώπων. Ο ίδιος ο πρόεδρος εμφανίζεται εδώ και 2-3 μέρες ως λύτης του προβλήματος, αυτός που το γεννάει. Τρίτον, 46 παρατρεχάμενους είχατε στο γραφείο σας. Είναι αδύνατον να κάνει το θέμα των καρκινοπαθών ο κύριος αυτός με την μπλούζα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που σας το παίζει γιατρός εδώ. Δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόεδρος των νοσοκομείων των γιατρών. Τον ψηφοσυλλέκτη, βάσει κύριε Λυριτζή, κύριε οικονόμου, ενός προβλήματος που αφορά καρκινοπαθείς. Είναι δυνατόν η ασθένεια να είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής διαμάχης? Είναι δυνατόν κάθε αδέσποτος να βγαίνει και να λέει ότι του κατεβαίνει? Αυτά που λέει, για να κλείσω εγώ, να γίνετε και το θυμάμαι για την Ελλάδα, πρώτη φορά μου λένε κάτι τέτοιο, και μάλιστα όταν δεν είμαι παρόν θα του το δείξω αύριο. Αν είμαστε παρόντες. Θα είστε και εσείς και ο κύριος Βαρνάβας και οι υπόλοιποι κύριοι αύριο εδώ. 8 η ώρα το πρωί όλοι εδώ παρόντες. Είμαι μπροστά στην εκπομπή, με αποκαλεί με τον πιο απαξιωτικό για ένα πολιτικό τρόπο. Ότι είναι ο γεννήτρος των προβλημάτων. Όντως ήσασταν ο πιο απαξιωμένος υπουργός υγείας που πέρασε, κύριε Λοδέργο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει κάθε σπατάλη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ήσασταν ο πιο απαξιωμένος υπουργός που πέρασε από το Υπουργείο Υγείας. Το διαλύσατε το σύστημα υγείας. Το διαλύσατε. Και δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε και ενώπιον του ελληνικού λαού. Κύριε Βαρνάβα, δεν μπορούμε τώρα μια ανισότιμη ώρα του διαλόγου. Αύριο, κύριε Υπουργέ, στις 8 το πρωί όλοι εδώ. Ο κύριος Λοδέργος θέλει μονολόγο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Αύριο στις 8 θα μας τα πει. Εάν δεν τα κατονομάσει, βεβαίως, οφείλει να εξαφανιστεί από το δημόσιο βίο με δική του αυτό βασιλία. Λοιπόν, δεν θα εξαφανιστώ εγώ. Εσείς εξαφανιστήκατε, κύριε Αύριο, κύριε, και προς τους δύο. Πρώτος στην περιφέρειά του, μετά από 2,5 χρόνια μάχης στα πιο σκληρά υπουργεία και τον αποκαλείς έτσι, πρέπει να έχεις και το θάρρος να πεις τι εννοείς. Αν δεν το βρεις αυτό το θάρρος, είσαι δηλός και ψεύτης και συκοφάτης. Αύριο το πρωί, κύριε Υπουργέ και κύριε Βαρνάβα, θα είστε εδώ και οι δύο, στις 8 η ώρα. Ναι. Θα ζητήσει εγώ, συγνώμη, κύριε, τώρα εγώ, κύριε Λυριτζή, είμαι εργαζόμενος. Κύριε Βαρνάβα, δεν κύριε Βαρνάβα, δεν ξέρω τι θα εργαζόμενος. Μετά τη ρουκέτα πετάξατε, δεν μπορείτε να μην δώσετε εξηγήσεις. Έτσι λέει, έχει δίκιο ο υπουργός αυτό. Και θα δώσω εξηγήσεις. Κύριε Βαρνάβα. Σαφέστατε και θα δώσω εξηγήσεις. Κύριε παρακαλώ. Ας μας δώσει μια εξήγηση. Καλημέρα και στους δύο. Ζητάμε συγγνώμη και από τον κύριο Επιφάνη και από τον κύριο Μπατζόγλου. Να πει τι εννοεί. Βεβαίως. Να πει τώρα τι εννοεί. Αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. Λέει να πει τώρα τι εννοεί. Όχι για να βγαίνει αυτός ο τύπος να λέει ό,τι θέλει. Σε μένα λιγότερα. Δεν είμαι ο τύπος. Δεν είμαι ο τύπος. Είμαι ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Τύπος είστε εσείς. Τι πέτε. Κύριε. Είστε τύπος εσείς. Εγώ δεν είμαι ο τύπος. Λοιπόν, είμαι ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών. Και απαιτώ να με σέβεστε. Πείτε τώρα ποια συμφέροντα εννοείτε. Ποια συμφέροντα εννοώ? Δύο χρόνια εξυπηρετούσατε όλα τα ιδιωτικά συμφέροντα. Μέχρι τελευταία στιγμή διαλύεται το δημόσιο σύστημα υγείας με υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες δεν ανακαλέσατε κιόλας. Κύριε, εγώ θα σας πρότεινα για να είναι και ισότιμος ο τρόπος. Εγώ δεν παίζω με αυτά. Να πει τώρα ο άνθρωπος αυτός τι εννοεί. Κύριε Υπουργέ, ο καλύτερος τρόπος είναι αύριο και εσείς με τα δικά σας στοιχεία. Και ο κύριος Βαρνάβας με τα δικά του δημόσια. Ενώ δεν είμαι. Με πετάει εκτός πολιτικής με τέτοιες μορφές, θα του ζητήσετε τώρα να πει ποια συμφέροντα εννοεί. Πείτε τα, κύριε Βαρνάβα, κύριε Βαρνάβα. Πείτε τα, έχετε ονόματα. Μιλάτε για εταιρείες. Μην πάμε στα δικαστήρια να τα πούμε, κύριε Λοβέρνο. Μια με απειλείτε με μηνύσεις, μια με τόνα, μια με τ' άλλο. Νομίζετε ότι θα τρομάξουμε? Δεν τραπήκατε τόσα χρόνια να διαλύετε τα συστήματα υγείας και τα ασφαλιστικά
Και έρχεστε τώρα και ζητάτε και λογαριασμό από πάνω. Τώρα, κύριε, με την άσπρη μπλούζα κάνετε το γιατρό. Πείτε τώρα τι εννοείτε. Δεν κάνω το γιατρό, είμαι γιατρό. Εσείς κάνατε τον υπουργό. Ενώ ήσασταν dealer συμφερόντων. Στην πλάτη των καρκινοπαθών. Ποιον συμφερόντων και όχι συμφερόντων, κύριε Βαρνάρα. Ποιες εταιρείες. Γιατί δεν λέτε τα ονόματα. Γιατί δεν έχει, κύριε Ρίδη, κύριε Κοντά. Μάλιστα, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, τι να πούμε. Θα τον κρίνει ο κόσμος αν δεν έχει. Αύριο λοιπόν και οι δύο. Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι. Σαφέστατα και δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχω πει. Τα ξέρει, κύριε Βαρνάβα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Κύριε Βαρνάβα, καλείστε να πείτε συγκεκριμένα πράγματα για τις καταγγελίες που εκτοξεύσατε. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να γίνετε συγκεκριμένος. Αν ζητήσει συγγνώμη, θα συζητήσουμε αύριο με ηρεμία. Βεβαίως. Αυτό έλειπε να σας ζητήσουμε και συγγνώμη, κύριε Λοβέρδο. Δεν μπορεί κανείς να συζητάει μαζί του. Αυτός που διέλυσε το σύστημα υγείας θα του ζητάμε και συγγνώμη. Αντί να ζητήσετε εσείς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, θα σας ζητάμε εμείς. Λέει το χράσος σας τεράστιο, κύριε Λοβέρδο. Ακούστε, κύριε Βαρνάβα, είναι η άποψή σας. Εάν έχετε. Κύριε Βαρνάβα, είναι η άποψή σας, κύριε Βαρνάβα. Φέρτε τα στοιχεία σας αύριο, κύριε Βαρνάβα, αν έχετε. Κύριε Υπουργέ, σας περιμένουμε αύριο. Καλημέρα και συντονίστε, θα μας κλείσουν έτσι. Κάτι δεν έχουμε χρόνο, κύριε. Είστε συκοφάντης. Αν δεν πείτε τώρα πια συμφέροντα ή αν δεν ζητήσετε συγγνώμη. Μάλιστα. Δεν ζητάω ούτε συγγνώμη και σας τα έχω πει κατ' επανάληψη. Και στις συναντήσεις μας και δημοσίες. Θα περιμένουμε τα στοιχεία σας, κύριε Βαρνάβα. Και οι δύο είστε, κύριοι, και οι δύο είστε καλεσμένοι αύριο στην εκπομπή. Κύριε Λοβέρδο, πώς άλλη θα γίνει δηλαδή. Κοιτάξτε, κύριε Ιριτζή, δεν θέλω να θεωρηθώ. Εσείς, κύριε Λοβέρδο, να είστε στη θέση σας αυτό το πρωί. Όποιος δεν έρθει θα κριθεί γι' αυτό. Καλημέρα σε όλους. Θα περιμένουμε τα ονόματα αύριο. Όχι, όχι, τώρα θα τα πει. Μα δεν τα λέει. Αφήστε τον εισαγγελέα τώρα, κύριε Λοβέρδο. Αρκετά παίξατε τον υπουργό, μην παίξετε και τον εισαγγελέα τώρα. Κόψτε αυτό το παραμύθι. Σας έχουμε βαρεθεί πια. Κύριε, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στον κύριο Τιφάνη και στον κύριο Αμπατζόγλου. Θα τα πούμε αύριο. Συγγνώμη για σας και στον κύριο Αμπατζόγλου. Για πολύ σοβαρέ οι καταγγελίε δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε αυτό το διάλογο. Όλοι ξέρουν ότι ο άνθρωπο αυτό ψεύδεται. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε. Όλοι ξέρουμε, ναι, όλοι ξέρουμε. Κύριε Βαρνάβα, δεν έχει νόημα να το